και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι η Άννα Μορφούλη και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Σε απεργιακό κλειό βρίσκεται η χώρα από σήμερα το πρωί με την εβδομάδα να προβλέπεται καυτή. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στα κάγκελα, η δικοματική επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπίες στην κυβερνητική πλειοψηφία κατά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble καταφθάνει στην πρωτεύουσα. Οι Δήμοι βρίσκονται επιποδός για τις απολύσεις και από σήμερα μπαίνουν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας έως και την Τετάρτη. Δημοτικοί αστυνομικοί και σχολικοί φύλακες συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λεωφόρο Συγκρού, όπου από τις 10 πραγματοποιείται διευρυμένη σύσκεψη παρουσία υπουργών. ΓΕΣΕΕ και ΑΔΔΗ έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία για τις 16 Ιουλίου και συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 11.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν Τρίτη και Τετάρτη τα νοσοκομεία, οι μονάδες πρόνοιας και το ΕΚΑΒ, ενώ η χώρα θα μείνει χωρίς τρένα και προαστιακό την Τρίτη. Αναλυτικά το απεργιακό δελτίο στο Zoogla.gr. Το επόμενο κύμα διαθεσιμότητας είναι ήδη έτοιμο και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετρούν τις απολύσεις. Στον κατάλογο με τους προσαξιολόγηση για διαθεσιμότητα υπαλλήλους θα μπουν και υπάλληλοι στον τομέα αποκατάστασης σεισμοπαθών που δεν έχουν αντικείμενο εργασίας σε Καλαμάτα, Κοζάνη και Πύργο Ηλίας. Να σημειωθεί ότι στον τομέα της υγείας έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα υπάρξει κινητικότητα 1.250 υπαλλήλων που θεωρούνται πλεονάζοντες έπειτα από τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων που θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2013. Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης της λίστας Λαγκάρντ μετά το τέλος της πολύμηνης κοινοβουλευτικής έρευνας για τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφασίζει σήμερα το απόγευμα για την παραπομπή του πρώην Υπουργού και όπως όλα δείχνουν παραδίδει τη σκυτάλη των ερευνών στη δικαιοσύνη. 39 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 που οδήγησε στην τουρκική εισβολή, τις συνέπειες της οποίας βιώνει ακόμη η Κύπρος. Στις 8:20 το πρωί, ώρα κατά την οποία εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, ήχησαν σε όλες τις πόλεις οι σιρήνες σε υπόμνηση της αποφράδας ημέρας. Στη συνέχεια τελέστηκε μνημόσυνο χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου περιμένουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι.